Δεν θα αρέσει. Λοιπόν, θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για τις μοφ αυτές μέδουσες, οι οποίες κατέκλυσαν τις παραλίες της Μεσογείου. Θέλω να μου πείτε επίσης, αν είναι σωστή η πληροφορία μου, ότι πέρσι και πρόπερσι είχαν ταξιδέψει και στην Κύπρο. Ναι, αυτές είναι σωστές οι πληροφορίες σας. Αυτό το είδος υπάρχει και στις θάλασσες μας. Δεν έχουμε παρατηρήσει όμως στο μέγεθος της εξάπλωσης που φαίνεται ότι υπάρχει τελευταίως στην Ελλάδα και ειδικά από τα δημοσιεύματα που υπάρχουν πρόσφατα και την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει αρκετό πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι επικίνδυνο το τσίμπημα μιας μος από μια μοβ μπέδουσα, κύριε Βασιλιάδη? Τα περιστατικά τσιμπήματος είναι κοινά, επώδυνα και τα συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά γενικά δεν είναι επικίνδυνα. Το κοινό είναι καλύτερα να είναι προσεκτικό όταν ξέρει ότι υπάρχει στη θάλασσα το είδος, καθώς η επαφή στο δέρμα προκαλεί αρεθισμούς οι οποίοι ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Εξαρτάται. Δηλαδή, σε περίπτωση είναι επαφή, θα πρέπει να το ξεπλύνουν με θαλασσινό νερό, να αφαιρέσουν αν μπορούν τα πλοκάμια με τσιμπήρα αν έχουν ή πλαστική κάρτα, να ενημερώσουν τους ναυαγοσώστες. Ο πόνος συνήθως διαρκεί περίπου 15 με 20 λεπτά, αλλά συνεχίζει ο πόνος, τότε θα πρέπει να συμπορευτούν ένα γιατρό. Ναι. Ή σε περίπτωση αλλεργικού σοκ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με γιατρό ή νοσοκομείο. Πάντως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα ή εσείς αν θα τις δούμε και φέτος στις θάλασσες της Κύπρου μας, έτσι. Αυτό δεν μπορεί να... Δεν μπορείτε να το ξέρετε από πριν. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, σωστά? Στις θάλασσες της Κύπρου υπάρχει το είδος. Αυτό που δεν μπορούμε να πούμε ως βιολόγοι είναι αν θα υπάρχει η έξαρση σε κάποιο χρονικό διάστημα ή σε κάποια περίοδο. Συνήθως η εξάρσεις είναι λόγω πολλαπλασιασμού του είδους στο πέλαγος, γιατί συνήθως είναι στο πέλαγος που βρίσκεται αυτό το είδος και μεταφέρεται με τα ρεύματα και τον αέρα προς τις θάλασσες. Ποια είναι τα αίτια της εξάπλωσής τους? Οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι δύο τα κύρια αίτια της εξάπλωσης τους. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή, πιο θερμά νερά, τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη του. Και το δεύτερο είναι η υπεραλίευση, διότι επηρεάζονται τα είδη τα οποία τρέφονται από τη μέδουσα αυτή. Μάλιστα. Γενικότερα όμως, ποιες είναι οι πιο συχνές μέδουσες που συναντάμε στις κυπριακές θάλασσες? Η μοβ μέδουσα είναι η πιο συχνή μέδουσα, που όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στη Μεσόγειο είναι το πιο συχνό είδος που παρουσιάζεται. Μάλιστα. Άρα, σε περίπτωση που μας τσιμπήσει μία μέδουσα, πρέπει να κάνουμε αυτό που είπατε, εκείνη τη στιγμή να ξεπλένουμε το τσιμπήμα, να το ξεπλύνουμε με θαλασσινό νερό, έτσι, από τη θάλασσα. Ναι. Όχι με κανονικό νερό. Αυτά τα διάβασα και εγώ από πριν και ήθελα να σας ρωτήσω κιόλας. Και αν δούμε ότι η κατάσταση αρχίζει και επιδεινώνεται, να μιλήσουμε αμέσως με τον γιατρό μας, σωστά? Μάλιστα. Ένα δερματολόγο ιδανικά. Ακριβώς. Επίσης, οι μέδουσες δεν θα έρθουν να σε τσιμπήσουν αν δεν τις ακουμπήσεις εσύ, και αυτό ισχύει? Ναι, αυτό ισχύει. Δεν είναι δίνοι οι κολυμπητές, γι' αυτό έχω πει και προηγουμένως ότι μεταφέρονται με το ρεύμα και τον αέρα συνήθως. Μπορεί να τις βρείτε και στην παραλία, διότι αν μπορεί να εγκλωβιστούν από μόνες τους στην παραλία. Είναι πελαγικά ήδη αυτά, δεν είναι της αχτής. Είναι στο πέλαγος που συνήθως τα βλέπουμε, αλλά με επικρατέστερα ρεύματα μπορεί να βρεθούν και στην αχτή. Μάλιστα. Λέγαμε παρεμπιπτόντως, χθες ο Παντελής μας έλεγε στις ματιές, κύριε Βασιλιάδη, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ότι η Κύπρος μας βρίσκεται ανάμεσα στις πιο καθαρές θάλασσες. Ήταν στην πέμπτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, Παντελή μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την Κύπρο μας. Είναι καλό και υπήρχε και πρόσφατα από το Υπουργείο μας η επίδοση των μπλε σημαίων, ναι, που δείχνουν σε τι κατάσταση είναι οι θάλασσες μας. Υπάρχουν κάποια κριτήρια που πληρούνται και φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Παιδιά, υπάρχουν δηλαδή αυτές οι μοβ μέδουσες στις θάλασσες της Κύπρου? Να είμαστε προσεκτικοί, αυτό είναι το θέμα. Και τώρα, αν τις πετύχουμε, τις πετύχαμε. Απλά νομίζω ότι και το ναυαγοσωστικό προσωπικό μπορεί να είναι και αμέσως να μας παρέχουν κάποιες βοήθειες ενδεχομένως, αν χρειαστούμε. Εντάξει, και μόνο σου να γνωρίζεις πώς πρέπει να αντιδράσεις εκείνη την ώρα, γιατί δεν υπάρχουν σε όλες τις παραλίες ναυαγοσωστές. Οπότε πρέπει και μόνο σου να ξέρεις να αντιδράσεις αν.